Εδώ είμαστε με την Ρένα. Πρέπει να πω ότι μου έχεις δώσει το θάρρο να σου μιλάω στον Ενικό. Γιατί πόσα εγώ ξεκίνησα με τον Ενικό. Πόσα χρόνια είχαμε έρθει στο Παραμπίκου. Πώς ήταν? Ήταν τη φτελιά, ήταν τελείως διαφορετικά. Πραγματικά πρέπει να με είχες δει. Καλό στο κορίτσι. Τι γεράμα σε δύο ψηλές. Αλλά χαίρα την κάναμε. Πρέπει να σου πω ότι πρέπει να ήταν από τις σπάνιες φορές που με είχες δει καστανόξανδη, γιατί συνήθως τα έχω σκούρα τα μαλλιά. Είναι πάρα πολύ ωραία έτσι, αλλά ήσουν διαφορετική. Ήμουν διαφορετική, μεγαλώνουμε. Δεν μεγαλώνεις, εσύ μικραίνεις. Τι καλό θα μας μαγειρέψεις σήμερα. Δεν μου λες, δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά. Εσύ είσαι αλλεργική στο φιστίκι. Ναι, έχω αλλεργία στους ξηρούς καρπούς. Άρα η μνήμη μου είναι πολύ καλή. Με μεγάλη μου χαρά. Έχω φροντίσει ότι έχω κάνει κάτι χωρίς φιστίκι. Για πες μας, τι καλό θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε. Φοβερή είσαι. Φωλίτσες με φίλο κατά ήθη. Αρχικά, Ναταλία, καλημέρα. Περαστικά. Περαστικά. Πολλά, πολλά φιλάκια, Ναταλάκι μας. Και πάμε. Λοιπόν, την κάρτα με τα υλικά. Για να δούμε. Φωλίτσες κατά ήθη με φιστίκι Αιγίνης. Ένα πακέτο φίλο κατά ήθη. Μισό μπαστούνι κατσικίσιο κορμό. Δύο ντομάτες. Ένα φλιτζάνι του τσαγιού φιστίκι Αιγίνης άψητο. Λίγο λάδι. 10 με 15 φράουλες. Και κρέμα βαλσάμικο φράουλα. Φράουλα. Αυτό ε? Είναι που θα κάνει τη διαφορά. Και είναι νομίζω η εποχή της τώρα η φράουλα. Είναι κρέμα βαλσάμικο φράουλα. Μόνο μπράβο. Δεν το συζητάμε αυτό. Να το. Εντάξει, να. Για να τη δω. Εδώ. Να το δεις. Τα καλύτερα. Από μαγιονέζες, από μουστάρδες, από κέτσαπ, από σιρόπια. Είναι φράουλα. Τώρα που θα το φας κιόλας. Τώρα που θα το φας να δεις. Έχω τρελαθεί τώρα πραγματικά. Είναι υπέροχα. Θα δοκιμάσεις και θα δεις. Και ξεκινάμε. Για πάμε, Ρένα. Λοιπόν, παίρνουμε το φύλλο κατά ήφη, το οποίο το έχουμε ξεπαγώσει. Ναι. Πρέπει να είναι τελείως ξεπαγωμένο και το βάζουμε σε μία πετσέτα, ελληνή πετσέτα, το τυλίγουμε και το αφήνουμε να ξεπαγώσει τελείως. Για ποιο λόγο αυτό σε ελληνή πετσέτα? Γιατί έτσι το έχουμε συνηθίσει. Είναι καλύτερη παρά στο πλαστικό που το έχω εδώ. Ναι. Ξέχασα εγώ να φέρω. Το βγάζουμε δηλαδή από το πλαστικό τελείως, το βάζουμε σε αυτή την πετσέτα και το αφήνουμε γύρω στις 2,5 με 3 ώρες να ξεπαγώσει τελείως. Α, 3 ώρες. Δεν πρέπει να είναι σκληρό, πρέπει να είναι τελείως ξεπαγωμένο για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε. Αυτό εδώ. Αυτό ξέρεις πολλές φορές δεν υπολογίζεις σωστά. Ναι. Και μου έχει τύχει εμένα να ξυπνήσω και να έχω θυμηθεί ότι δεν έχω αφήσει το φύλλο να ξεπαγώσει. Ναι, και να έχω προγραμματίσει να μαγειρέψω, ας πούμε, στις 9. Θα περιμένεις μετά στις 12. Πρέπει να ξεπαγώσει καλά, διότι θα το δεις τώρα έτσι όπως θα το κάνω με το χέρι μου. Ναι. Πρέπει να είναι ξεπαγωμένο. Αν δεν είναι ξεπαγωμένο, θα είναι σκληρό σαν πέτρα. Ναι. Και δεν θα μπορούμε να κάνουμε την κίνηση που θέλουμε να το τυλίξουμε σαν ρολάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε. Εδώ, Όλγα, μας παρακολουθείς πιστεύω κάθε μέρα. Βέβαια, εννοείται. Θέλουμε λίγο λάδι. Με τα λάδια είμαστε πάρα πολύ τσιγκούνιδες. Ελαιόλαδο. Ή ελαιόλαδο ή ελαιέλαιο. Εγώ το βάλα σήμερα μισό-μισό γιατί ο Παναγιώτης μου είπε ότι θέλει να είναι ελαιόλαδο όλο. Άμα βάλουμε όλο ελαιόλαδο θα πέσει λίγο βαρύ. Α, είναι λίγο βαρύ. Εντάξει, άμα βάλουμε λιγότερο σε ποσότητα όμως. Να το. Όχι, εννοώ το ελαιόλαδο από μόνο του. Δεν θα το ήθελα σκέτο μόνο του, ναι. Στι πίτες τι φάζουμε αλήθεια, μόνο λάδι. Μόνο ελαιόλαδο, και έτσι, λίγο, ναι. Και λίγο λάδι. Ναι. Λοιπόν, εάν θέλεις μπορείς να βάλεις και βούτυρο. Α, και βουτυράκι. Ή μαργαρίνη, ό,τι θέλεις μπορείς να βάλεις. Ας πούμε αν είμαστε Κωνσταντινοπολίτες, οι οποίοι ξέρουν και τρώνε πάρα πολύ καλά και τους αρέσει πάρα πολύ το βούτυρο, θα βάζανε βούτυρο. Και χρησιμοποιούν και ωραία μπαχαρικά και πολλά μπαχαρικά. Για μένα είναι λίγο. Και ξεκινάμε, πάμε τώρα εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε και με κάποιο άλλο φύλλο. Μπορούμε να το κάνουμε, άμα θέλουμε, και με το φύλλο κρούστα που λένε. Α, ναι. Αλλά όχι με φύλλο χωριάτικο ή αυτό που ανοίγουμε. Σφολιάτα, όχι. Όχι, γιατί είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραία γεύση. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε τυρί θέλουμε, αλλά να είναι μαλακό και να λιώνει. Και φέτα δηλαδή. Αυτό το τυρί είπαμε ότι ήταν. Αυτό είναι ο κορμός, ένα γαλλικό τυρί, κορμός. Α, κορμός. Λοιπόν, πώς θα ανοίγουμε αυτό. Αυτό που είπα πρέπει να είναι πολύ καλά ξεπαγωμένο. Το γνέθουμε που λένε. Α, ναι. Το ξεχωρίζεις. Έτσι πρέπει. Αν το αφήσω έτσι δεν πρέπει αυτό. Ναι, το ανοίγεις. Πρέπει να το κάνετε να ανοίγουμε. Τι ωραία, παιδιά, σαν μαλάκι είναι αυτό, ξέρεις. Και με τα παιδάκια μας μπορούμε να τα βάλουμε να παίζουν. Είναι σαν μαλλιά αγγέλου. Ναι. Έχει υπόψη τα παιδιά, μπορεί να τα έχεις δίπλα εδώ και να τα βλέπουν όλα αυτά και μετά στο τέλος και τρώνε και δεν γκρινιάζουν και είναι και πάρα πολύ υγιεινά αυτά που φτιάχνουν. Και δεν το συζητώ. Εννοείται. Και όταν ξέρουν τη διαδικασία που φτιάχνετε κάτι, την εκτιμούν περισσότερο και το τρώνε καλύτερα. Την ντομάτα μας την έχουμε πλύνει. Κόβουμε αυτό το σκληρό από πάνω. Την κόβουμε στη μέση. Δεν την ξεφλουδίζουμε, ενώ κάθε μέρα λέω Έλενα χοντροκομμένη και ξεφλουδισμένη. Ναι, ναι. Εδώ δεν την ξεφλουδίζουμε. Α. Και την κόβω έτσι, κοίταξε να δεις. Τόσο. Τόσο λεπτή. Ούτε λεπτή τη λες, ούτε. Όχι, normal. Ενδιάμεση. Ενδιάμεση.
Τις ντομάτες τις κόβουμε, μετράμε πόσα ρολάκια έχουμε να κάνουμε, οι φωλίτσες, και τις κόβουμε. Δεν κόβουμε 2-3 ντομάτες εδώ και τις αφήνουμε, διότι θα βγάλουν νερά. Ζουμάκι, και εμείς δεν θέλουμε. Και αυτό, Ρένα, ως τι το τρώμε, ως ορεκτικό ή μπορούμε να το φάμε και ως κυρίως γεύμα. Όχι. Ορεκτικό, καλά, έτσι. Εσύ μπορεί να το φας για κυρίως και θα σου φας και πολύ, εντάξει. Μην το λέω. Για σένα, δεν το λέω. Εγώ τρώω πιο πολύ από ό,τι μου φαίνεται. Και βάζουμε τώρα εδώ. Αυτό είδες πως το έχω κόψει, βλέπεις πόσο χοντρό είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν προσέξετε, είναι όπως και η ντομάτα. Ναι. Να το δείξω από εδώ, να το βλέπουμε. Πέφτει. Δεν θα πέσει, θα πάει. Να το. Δεν θα πέσει, θα το πάρουμε. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ. Αυτό το βρίσκουμε εύκολα το τυράκι στο σούπερ μάρκετ. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ υπάρχει. Είναι οικονομικό, δηλαδή. Όχι, αυτό είναι λιγάκι, είναι λίγο. Δεν είναι. Α, γι' αυτό μας είπες ότι μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με κάποιο άλλο τυράκι. Ναι. Μαλακό, έτσι. Δεν το έχω ξαναδεί. Αυτό το βάζουμε εδώ έτσι. Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου αλάτι, καθόλου πιπέρι, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Και εδώ βάζουμε το φιστίκι. Mm-hmm. Από πάνω. Από πάνω. Μπορείς να βάλεις, αν θέλεις, καρύδι. Μπορείς να βάλεις φουντούκι, εσύ τρως αμύγδαλο. Αμύγδαλο, ναι. Να βάλεις αμύγδαλο. Ατεριάζει το αμύγδαλο. Βεβαίως, όλοι οι ξηροί καρποί. Ή υπάρχουν άνθρωποι που δεν τρώνε καθόλου ξηρούς καρπούς, δεν θα βάλουν καθόλου ξηρό καρπό. Τίποτα. Θα το φάνε σκέτο. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το μυστικό σε αυτό. Δεν το τυλίγουμε έτσι, το κάνουμε έτσι. Γιατί το λέω αυτό. Να το. Όπως κάνουμε τις λαχανοτολμάδες. Ακριβώς. Ναι. Και θέλεις σφίξιμο εδώ, διότι αν δεν το σφίξεις όπως πρέπει, θα φύγει και θα χυθεί κάτω και δεν θα ψηθεί, θα μπει μέσα στο ταψί και θα μας κολλήσει το ταψί. Κοίτα, θέλει τι πολύ λέγεται. Δυνατά αυτό. Το βλέπεις. Παιδιά, τι ωραίο που βγήκε. Και βγήκε πω, φανταστικό. Λοιπόν. Wow. Νομίζω, Έλενα, ότι είναι πολύ εύκολο. Πανεύκολο. Ναι, πανεύκολο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι. Και πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω αν σου συμβαίνει σε ένα Έλενα, ναι. Εγώ προβληματίζομαι τι θα μαγειρέψω πάλι σήμερα. Δηλαδή, το μόνιμο φασαδό μου, τι θα μαγειρέψω την επόμενη μέρα. Να σου λύσω την απορία. Κάθε μέρα να βλέπεις εμάς. Σωστά, αλλά ξέρεις τι, θα πρέπει να σας βλέπω μια εβδομάδα νωρίτερα, να πηγαίνω να ψωνίζω. Να έχεις τη λίστα. Να έχεις τη λίστα, να έχεις τη λίστα. Τα πράγματα και την επόμενη να την εφαρμόσω. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα αρέσει πάρα πολύ στον Νίκο. Ο Νίκος ξέρει ποιο είναι, στην άντρα σου. Να του το φτιάξει. Λοιπόν, να του το φτιάξει. Αμέ, να, σου λοιπόν, και σου τη δείχνω. Αυτό πάντα, έτσι όπως είπαμε. Ναι, ναι. Το βάζουμε εδώ. Τώρα σε εμάς πόσα θα βγουν περίπου, όσα είναι και οι φετούλες. Όσα είναι οι φετούλες. Λοιπόν, βλέπετε, έχω φροντίσει η ντομάτα να έχει το ίδιο μέγεθος με το τυρί. Ναι. Να μην είναι αυτό. Ούτε ναι, να μην είναι ούτε μεγαλύτερη, ούτε μικρότερη. Εδώ. Ούτε να περισσεύει, ούτε λοιπόν. Να. Θα βγάλει ζουμάκια κατά τη διάρκεια του ψησίματος, να είμαστε προετοιμασμένες. Και θα το δεις. Περίμενε, παιδί μου. Γιατί αυτό το άγχος. Λοιπόν, βιάζομαι, βλέπεις, από εδώ ήρθε η ώρα. Εδώ το βλέπετε, τα χέρια μου. Θέλεις σφίξιμο, το σφίγγω, όπως ο ντολμάς, πολύ σωστά. Ρένα, το κοντρόλ πεινάει, κατάλαβες, έτσι. Μου λέει σε πόση ώρα θα τελειώσουμε να φάμε. Μισό λεπτό, περίμενε εσύ. Για θέλω να κάνω κι εγώ ένα. Να κάνω κι εγώ είναι ένα. Είναι και η ώρα δύσκολη, έτσι. Τι ώρα είναι, παιδιά, τώρα. Ναι, για να μην το χαλάσω, δεν ξέρω. Δεν το χαλάς, δεν μου το χαλάς καθόλου. Να κάνω ένα που μου αρέσει. Κάνω ό,τι θέλεις, για να σου δω πώς θα το κάνεις. Κάτσε, θα το προσπαθήσω. Πριν απ' όλα έχεις πάρει πολύ. Πολύ, ναι. Α, και αυτό πρέπει να πούμε. Δεν πρέπει να είναι ούτε λίγο ούτε πολύ, διότι αν είναι πολύ, όπως το γυρνάμε, δεν θα ψηθεί. Α, μάλιστα. Και θα είναι μέσα σαν λάσπη. Θα είναι ομό, δεν θα είναι ωραίο. Λοιπόν, Έλενα, βλέπεις τι κάνουμε, το ξένεις. Τέλεια θα το κάνω. Αυτό πώς μπορούμε να το προσδιορίσουμε, να βάλουμε σε μια χούφτα μας, ας πούμε, κάπως. Εσύ έχεις την εμπειρία, κατάλαβες. Εγώ είναι θέμα εμπειρίας, αλλά νομίζω με 2-3 άμα θα φτιάξεις και εσύ θα το καταλάβεις. Να το. Όχι, θα μου πεις τώρα τι ωραία που το κάνω. Άλλο λαχανικό μπορούμε να βάλουμε ή όχι μετά θα πέσει. Τι εννοείς, εκτός ντομάτας. Ναι. Σαν τι άλλο λαχανικό. Μανιτάρι, ας πούμε. Όχι, διότι όπως ξέρεις αυτό ψήνεται λίγο, είναι στους 180 βαθμούς, γύρω στα 10 με 12 λεπτά. Ναι. Άρα, εάν βάλεις οτιδήποτε άλλο μέσα, δεν θα προλάβει να έχει γίνει. Και θα είναι ομό το η γέμιση του μέσα. Κατάλαβα. Λοιπόν, δεν το έκανες καλά. Τι λες καλά. Όχι, αγάπη, να σου πει. Όχι, αγάπη. Όχι, κοίτα εδώ. Κοίτα τι είναι, ρε παιδιά. Κοίτα το τηλεφωνικό. Δεν είσαι λίγο επίοικης. Είμαι πρώτη φορά επίοικης. Το κάνω. Έλενα, άμα το κάνεις έτσι, άκουσε με, θα φύγει από εδώ, θα διαλυθεί όπως θα το ψήνεις. Να το, εγώ το σφίξα, όπως είπες. Όχι, αγάπη μου, να κοίταξε πώς το καλύψω. Θα το καλύψω. Εδώ. Και τώρα πώς διορθώνεται. Τώρα πώς διορθώνεται, μισό λεπτό.
Για πες μας, μπράβο, γιατί μπορούμε να κάνουμε ένα αποτυχημένο, τέλειο να ξέρουμε. Τελειομανείς, μην κάνουμε ένα, εμείς να μην προσπαθήσουμε. Ελένα, δεν είσαι δίκαια κοίτα μαζί. Κοίτα τι είναι. Ναταλία, μου ακούς τι ακούω, άκου, Ναταλία, τι ακούω. Ναταλία μου, γίνε γρήγορα καλά, γιατί δεν μπορώ, δεν αντέχω. Δεν μπορώ. Αντέχει κιόλα. Λοιπόν, εγώ όσο διορθώνουμε... Κοίτα, Έλενάς μας, και όσο φτιάχνεις εσύ το καινούριο, να δούμε τι έχει η Χριστίνα μας να μας πει. Βεβαίως. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε. Εδώ. Διορθώσαμε τον ντολμαδάκι. Λοιπόν, ντολμαδάκι, εγώ το λέω, δεν είναι σωστό έτσι. Πώς το λέμε? Καλά το πήγα. Τη φωλίτσα της Έλενας. Το πήγαμε, το διορθώσαμε. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής τώρα εδώ. Ναι. Αυτό μου είχε πει μικρό, το βλέπεις. Ναι. Έχει πει μικρούλι. Κάνουμε λοιπόν το εξής. Ακόβεις κι άλλο κομματάκι να το γεμίσεις. Να το. Δεν σε πιστεύω. Γι' αυτό το άφησα επίτηδες. Όπου λεπτομέρεια. Κοίταξε, είναι η λεπτομέρεια. Που κάνει τη διαφορά. Κάνει διαφορά. Έχεις δίκιο. Και πρέπει να κάνουμε και οικονομία. Δεν είναι εποχές να πετάμε πράγματα. Σωστή. Ποτέ δεν ήταν η εποχή, αλλά ειδικά τώρα. Όλγα, θα επιχειρήσεις ένα. Βέβαια, εννοείται. Όλα κορίτσια, σειρά σου. Να μας βαθμολογήσεις μετά. Ναι. Λοιπόν, για να σε δω. Λοιπόν, ποιο να κάνω. Όποιο θες εσύ, όποιο θες. Ναι, αλλά τη άνοιξε το καταήφι. Εγώ το είχα ανοίξει μόνη μου. Είναι δύσκολη δουλειά. Δεν παίζω. Κοίταξε σήμερα, Όλα και όλα. Σφιχτό, όχι σφιχτό. Κάποιο σφιχτό. Και σκονάκι είδες τι σου κάνει, εμένα δεν μου τα έλεγε. Κοίτα, η φωλίτσα όπως και η αγκαλίτσα. Εδώ. Θέλουν να είναι σφιχτές. Εδώ, κοίτα τα χέρια μου. Δεν μας αφήνει. Εδώ, από εδώ, εδώ δεν έκανε αυτό. Εδώ έτσι, να. Να. Είδες. Όχι, μ' αρέσει, ξέρεις. Μπράβο. Μπράβο, έλεγα, μπράβο. Εγώ, Ρένα, να σου πω την αλήθεια, κάνω μόνο τα κλασικά φαγητά. Δηλαδή, φασολάδα, φακές. Περίμενε, όχι, ακόμη να το βγάλαμε κι αυτό. Να τελειώσουμε. Θέλω να δοκιμάσω, δεν μπορώ. Περίμενε. Μα έχει παστιμήσει. Περίμενε, πω. 9 μήνες σε κράτησε η μάνα στην κοιλιά τη, παιδί μου. 9 μήνες. Είδε, τα έλεγα εγώ, Ρένα, στην αρχή τη εκπομπή. Και είδε. Γιατί ακούει η μανούλα μου. Και είδε τι έβγαλε. 9 μήνες που σε κράτησε. Λοιπόν, η νεολαία βιάζεται. Περίμενε εδώ να πούμε κάτι. Αυτά τι τα μαζεύει. Τα πετάμε. Μη βιάζεσαι. Λοιπόν, αυτά είναι καθαρά εδώ. Εγώ δεν πετάω τίποτα. Δεν πετάω τίποτα. Να το. Γιατί το έκανα αυτό εδώ. Αυτό που δεν το είχε κάνει καλό η Έλενα, πρέπει κάτι να το καλύψω. Να το. Αμέσως. Το καλύπτω. Το κάλυψα. Λοιπόν, έφυγε αυτό. Και έτσι όπως είναι. Κοίτα εδώ. Πώς στήριξαμε λίγο, ρε Όλγα. Έχω αποσυρθεί στο πόδι να γίνει ένα φαγητό. 2 μέτρα γυναίκα. Τι να στηρίξει. Να σου πω κάτι. Ναι, νοικοκυρές είμαστε κι εμείς, δηλαδή. Λοιπόν, να το. Επιμένω λίγο λάδι. Είδατε πόσο λάδι έβαλα. Τέλειο είναι. Και βγαίνει τώρα αυτό, φύγει, μη σε κάψω. Και δεν βάζουμε τίποτα από κάτω, ούτε νεράκι, τίποτα. Τίποτα. Ούτε λαδόκολα μπορούμε να βάλουμε. Τίποτα, να το. Το βάλω μέσα. Και πρόσχημα, δεν το. Λοιπόν, μην ανησυχείς καθόλου. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Και okay. Yummy. Λοιπόν. Τι ωραίο χρώμα. Αυτό εδώ είναι το δικό σου, έτσι το κατάλαβα. Ναι, το κατάλαβα με τι οδοκλειφίδε. Λοιπόν, δείτε κάτι που σα δείχνω πάνω κάτω. Πώς έχει ψηθεί. Καλά, εντάξει. Θέλουμε να είναι καλά ψημένο, διότι αν δεν είναι καλά ψημένο και είναι ομό, θα είναι λάσπη. Θα είναι λες και τρως αλεύρι. Ρένα, δεν έχει βγάλει καθόλου ζουμιά και τέτοια, όπως είπες, έτσι. Ούτε ζουμιά, ούτε λάδια, ούτε έχει φύγει ντομάτα από πουθενά. Ωραίο. Βλέπεις. Ναι. Να κάνω γρήγορα, γιατί ακούω τον Βασίλη που φωνάζει. Ναι, τον ακούς τα αυτή μου. Λίγο φωνάζει. Λίγο. Πάμε εδώ. Εδώ σε ένα πιατάκι από εκεί καθαρό. Παιδιά, τι θέλω ωραία που μυρίζει. Εδώ, περίμενε. Έλα, αγάπη μου. Αυτό είναι το δικό σου. Ευχαριστώ πολύ. Το καθαρό και περιμένεις εδώ. Περιμένω. Λοιπόν. Τρένα, τι θέλεις. Λοιπόν. Εδώ. Πάει αυτό εκεί πάνω. Τι βάζουμε έτσι ομοί. Πάει και απάνω και ήρθε η ώρα. Τη έκπληξη τη μεγάλη. Τη απόλαυση. Τη απόλυτη. Και τα μυρουδιά, μύρισέ το. Παιδιά. Μύρισέ το, είναι λες και έχεις βάλει κρέμα. Δεν το πιστεύω, ειλικρινά σας το λέω. Μου ήρθε να το βάλω, ξέρεις, με βούτυρο και φρυγανιά. Δεν χρειάζεται να πω. Δεν έχει γλουτένη, δεν έχει συντηρητικά, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Βάλεις το κορίτσι πρώτα να δοκιμάσεις. Πρώτα στο κορίτσι. Λοιπόν, κάνεις αυτό εδώ. Πρέπει να σου πω ότι έχω τραπέζι σε λίγο καιρό και μου έδωσε μια εκπληκτική ιδέα. Κοίτα πιάτο. Δείτε το πρώτα πριν το φάει. Εδώ. Πριν το φάει. Εδώ. Ρένα, μη μου πας που πας να μου ξεφύγει. Τσέλα μέσα. Πάει για να μου ξεφύγει. Όλγα, κόφτω. Κόφτω, να δεις πως λιώνει το τυρί. Μισό λεπτό όμως, γιατί να το δείξει.
Λοιπόν. Λοιπόν, και όσο εμείς, Ρένα, δοκιμάζουμε, πάμε. Πρέπει να σου πούμε ότι σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Αμάν, κόλαση. Τι είναι αυτό, εντάξει. Αριστούργημα. Αριστούργημα, δείτε το. Δείτε το. Δείτε το. Οι φωλίτσες από Καταΐφη και Φιστίκια Αιγίνης. Και να το κόψω από τη Ρένα μας. Να το κόψω.